Ναι, που έκανα τη συνέντευξη. Που είπανε. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Θέλεις το μουσικά να αντιπαρέρχεται τη μύτη να ακούσει. Man, I've been waiting. Τώρα θα μου πεις σε ενοχλεί, τι που νευρίασες. Θα σε πω, μέσα και όχι, πριν ξεκινήσεις. Όχι, τώρα πριν ξεκινήσεις. Τι κάνουμε, ξεκινάμε. Ναι, σιγά σιγά. Θα κάνεις και την ερώτηση για τους πανηγυρισμούς. Εντάξει, ξέρω τι θα απαντήσω. Ναι, τώρα είσαι προετοιμασμένος. Εντάξει είμαι. Εγώ πώς είμαι. Δείχνω πώς φέρεις εσύ εγώ. Δεν είμαι πώς έχεις πολύ, με θυμάσαι τον αγώνα. Ναι. Σύνησε χοντρός φαίνομαι. Όχι. Ξανθό το είχες το μαλλί. Ναι. Το είχες ξανθό. Άρα καλά σε θυμάμαι. Με φωνάζανε παψωμανιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν γινόταν να μην σε πάρω, να μην κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή είσαι παιδί ατοπικής. Συνήθως και διάσημος και γνωστός να μην ήσουν, πάλι θα σε έπαιρνα, γιατί όποιος κάνει κάτι στο Κλικής, πιστεύω πρέπει να φανεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, λογόμαστε co-founders. Ξέρεις πώς λογόμασταν. Σήμερα με έμαθες, τώρα. Ναι. Η εκπομπή μου λέγεται Now Pride Teo. Είσαι ο πρώτος φωτοσφαιριστής. Συγχαρητήρια για τον Double. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένας πρόλογος δικός μου. Συγχαρητήρια για τον Double. Μάθαμε σήμερα ότι έχεις επέτειο, χαρούμενη επέτειο. Ευχαριστώ. Τα μάθαμε όλα αυτά. Α, το πω μετά. Γιατί μίλησα με τη Ρεβέκα. Λέω όνομα. Είμαι τη γυναίκα. Με τη Ρεβέκα. Και θα μπω κατευθείαν στο Zoom. Βασικά πώς είσαι. Καλά. Χαρούμενος. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Εντάξει, τώρα ηρέμησα και λίγο γιατί. Θα φάει πολύ πίεση όλη τη χρονιά. Δεν έπαιξε στον τελικό, παίζατε, το χωρίσατε κύπελλο από τα θέματα. Ναι, γιατί εγώ έπαιζα στο πρωτάθλημα και ο Στάνκοβιτς στο κύπελλο. Ποια είναι η καλύτερη σου χρονιά, πιστεύεις για εσένα? Η καλύτερη μου χρονιά, ατομικά πιστεύω, είναι πέρσι με τη Σέριφ και φέτος. Πιστεύω αυτές οι δύο χρονιές είναι. Είπα την Σοφία, λέω, το ξέρεις ότι αυτός που θα έρθει, δεν σε ήξερε και η Σοφία, αυτός που θα έρθει θα έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τι λες, και εγώ συνέντευξε, σε βάλε. Έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Βασικά έχει. Πόσο χαίρεσαι, μάλιστα το 10, δηλαδή με τη Ρεάλ Μαδρίτης πόσο χάρηκες. Πόσο χαρούμενος είσαι μετά τον αγώνα. Ένα πράγμα που έκανα να κοιμηθώ δύο μέρες. Από την υπερένταση και από τη χαρά μου ότι δεν το πίστευα, έκανα να κοιμηθώ δύο μέρες ακριβώς. Τρομερή εμφάνιση. Ναι, εντάξει, και εγώ πολύ καλή εμφάνιση και η ομάδα. Πιστεύω ότι. Εντάξει. Εκείνο θα μείνει πιο πολύ χαραγμένο στη μνήμη μου. Τόσα πρωταθλήματα και όσα double και να κάνω. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι η καλύτερη στον κόσμο. Για μένα. Είμαι και Real. Κι εγώ είμαι Real. Δεν βρίασα που χάσαμε στο κύριο μάτς. Αλλά χάρηκα για σένα. Εντάξει, Real θα χάσει, δεν πειράζει. Αλλά αυτό που έκανε νομίζω δύσκολο γίνεται. Και ναι. Θα μείνει νομίζω. Δηλαδή εντάξει, είναι η πιο χαρούμενη στιγμή σου, είναι. Είναι η πιο χαρούμενη στιγμή μου γιατί εντάξει, δύσκολα γιατί παίζαμε μια ομάδα που είχε ο Κουρτουά που εγώ τον Κουρτουά τον έχω σαν είδωλο. Okay. Παίζαμε μια ομάδα η οποία κοστίζει 1 δις και εμείς κοστίζαμε 10 εκατομμύρια. Παίζαν όλοι. Παίζαν όλοι, κανονικά όλοι παίχτες. Ο Ρονάλντο δεν ήταν τότε. Όχι, όχι παίζε, δεν ήταν. Μπεζεμά και τέτοια. Μπεζεμά, Μόντριτς, Κρος, ο Βαλβέρδε. Πώς είναι. Βινίσιους. Κοίταξε, όταν πήγαμε μια μέρα πριν για προπόνηση εκεί και βγήκαμε στο γήπεδο, κάνα μισά ώρα εγώ δεν μιλούσα. Απλά okay. Μόνο κοιτούσα. Με το που ξεκίνησε η προπόνηση, το γήπεδο χαλή. Έκανα λάθος πάσα και η μπάλα πήγαινε σωστά. Okay, ναι. Να σου πω κάτι. Λέω, αύριο θα παίξουμε εδώ. Πώς θα παίξουμε, λέω με αυτούς, τι δεν γίνει. Πώς θα φάμε. Και που παίζω τέρμα, πρώτη μου σκέψη. Να σου πω την αλήθεια, πάμε την επόμενη μέρα, ξεκινάει το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, βγαίνουμε για ζέσταμα. Βγαίνω για ζέσταμα. Ήταν ο πρώτος αγώνας μετά την ανακαίνιση του γηπέδου. Ωραία. Του Μπερναμπέου. Ναι, του Μπερναμπέου. Και είχε 40.000 κόσμο. Βγαίνω για ζέσταμα. Okay, ο κόσμος αυτά. Τέλεια, πολύ φιλικός. Με το που βγαίνουν η ομάδα της Real, ξεκινάνε να παίζουν λίγο μπασούλες. Τους κοιτάω λίγο από μακριά. Βλέπω την μπάλα γυρνάει πολύ γρήγορα. Λέω εντάξει, okay, ό,τι να γίνει θα γίνει. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Είναι χειρότερη σου, νομίζω, η θέση σου εκείνη ώρα. Γιατί... Ναι. Απλά δεν έχεις να χάσεις κάτι σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Είναι μια εμπειρία. Και 5 γκολ να φας και 6. Τι να σου πω.
από τη Real τα φάει. Καλά, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό, απελευθερώνεις πιο εύκολα και δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Όταν ξεκίνησε το μάτσο, είχαμε πολύ πίεση τα πρώτα 35 λεπτά. Είχα νομίζω 6 επεμβάσεις. Στα πρώτα 35 με 40 λεπτά είχα 6 επεμβάσεις. Μετά την έκτη σταμάτησα να μετράω. Δηλαδή δεν ξαναμετρήσω άλλο. Απλά. Α, μετράς και τώρα, Εντάξει, πάνω κάτω θυμόμαι τι φάσει. Δηλαδή, συγγνώμη, εμεί α πούμε μετράμε. Εγώ έκανα λάθος πάσης, εσύ μετράς ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, βάζουμε τον κόλπο προηγούμαστε 1-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ξέρει ότι η Ρεάλ θα πιέσει. Είναι αναμενόμενο να γυρίσει το σκορ. Στο 67, αν κάνω λάθος. Στο 68 γίνει το πέναλτι. Γίνεται 1-1. Εντάξει, εγώ και λέω εγώ τώρα είπα μέσα μου. Όσο αντέξουμε και όταν το φάμε, θα το φάμε. Και όσο παίζονταν το παιχνίδι, αλλαγές η Ρεάλ. Έβγαινε ο Αζάρ, έμπαινε ο Βινίσιος, έβγαινε ο ένας, έμπαινε ο άλλος. Και λες τώρα τι γίνεται, αυτός που βγαίνει και αυτός που μπαίνει καλύτερος από τον άλλο. Αλλά ήταν πολύ πίεση. Έβλεπες τον Μπενζεμά ότι δεν είχε χώρους και έπρεπε να τραβηχτεί στα πλάγια. Κάτι που δεν μου αρέσει εντάξει. Ναι, έπρεπε να τραβηχτεί στα πλάγια για να βρει χώρο ο Μόντρις, να πατήσει πιο μέσα, να παίξει 1-2. Και που αυτό έγινε σε μια φάση, τραβιέται ο Μπενζεμά στα πλάγια, τη δίνει στο Μόντριτς, παίζουν 1-2, τη πάει στο Μόντριτς, γίνεται τα τέτοια με μένα και με βαράζει το κεφάλι. Με το που κάναμε το 1-2, είχε άλλα 4 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. 4 με 5 λεπτά. Αυτά τα 5 λεπτά νόμιζα ότι έπαιζα μισή ώρα. Κοιτούσα το ρολόι π.χ. και δεν περνούσε το δεύτερο. Νόμιζα ότι έπαιζα μισή ώρα. Αλλά με το που τελείωσε το παιχνίδι, εντάξει, χαρούμενο, εγώ έκλαιγα. Πιο πολύ έκλαιγα γιατί όταν έφυγα από την Ελλάδα, έφυγα σαν αποτυχημένος. Ναι. Αυτή την ταμπέλα μου δώσανε, ότι φεύγω σαν αποτυχημένος. Και με το που τελείωσε αυτό το παιχνίδι, ξαφνικά εγώ έγινα επιτυχημένος και άλλοι έγιναν αποτυχημένοι. Δεν είναι έτσι. Απλά να σου πω κάτι, το τι είδα στους παίχτες της Ρεάλ. Είδα ότι αυτοί είναι πιο επαγγελματίες από εμάς. Πιστεύω καλύτερα παιδιά από εμάς. Καλύτερα παιδιά. Πολύ καλύτερα παιδιά από εμάς. Γιατί στο λέω. Γιατί με το που τελειώνει το παιχνίδι, έρχεται κουρτά και μου δίνει το χέρι και μου λέει συγχαρητήρια, μπράβο για αυτό. Και του λέω: θέλω τη φανέλα σου. Και μου λέει: θέλω και εγώ τη δικιά σου. Λες τα αποδητήρια μέσα, θα αλλάξω. Μπαίνουμε στα αποδητήρια, πανηγυρίζουμε. Α, ου, όλα καλά, τέλεια, μπράβο, βάμος και τέτοια. Βγαίνω παίχτης παιχνιδιού, παίρνω αυτό το. Ναι, το θυμάμαι, το βραβείο. Ναι, το βραβείο και γυρνάω στα αποδητήρια και μιλάω με τη Ρεβέκα FaceTime. Και έρχεται η φροντιστή τη ομάδα και μου λέει: σε περιμένει. Με ποιο μου παίρνει. Μου λέει Κουρτουά. Αυτό είναι. Λέω πού με παίρνει. Λέει έξω το παιδί. Εγώ εκείνη τη στιγμή. Τι να σου πω. Που εγώ νίκησα και ήμουν εδώ και αυτό ήταν εδώ. Έγινε το αντίθετο. Αυτό πήγε εδώ για μένα. Και το σεβασμό μου. Ναι. Κουρτουά τώρα δεν υπάρχει λόγο. Μπορούσα να πάει μέσα να σε γράψει ας πούμε, για να φύγει τελείως. Και πήρα τη φανέλα μου, βγήκα και πήγα να τη δώσω και την ανταλλάξαμε. Και πριν 2 εβδομάδες με την εταιρεία που έχω συμβόλαιο. Με την εταιρεία που έχω συμβόλαιο με τα γάντια. Ο εκπρόσωπος ένας κάνει παρέα με τον Κουρτουά. Okay. Και μου στέλνει στο WhatsApp που είσαι, λέω σπίτι. Μου λέει να σου στείλω μια φανέλα, λέω στείλω. Και μου στέλνει τη φανέλα μου μέσα από το σπίτι του Κουρτουά. Συνέχει. Ναι, μαζεύει. Απλά βλέπω ότι αυτοί όντως είναι πιο καλοί από εμάς και πιο καλός σαν άνθρωπος. Γιατί εσύ μπορεί να βλέπεις έναν που παίζει στην Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ και να λες τι αλήθεια είναι αυτός το ένα το άλλο. Μπορεί να είναι καλύτερο άνθρωπο όπω είναι και από μένα. Όταν δεν παίζει, σε ενοχλεί. Ή όταν δεν έπαιζε, σε ενοχλούσε πολύ, έκανε υπομονή, δούλευε κτλ. Είναι πολύ παρατάρ. Πες ότι μιλάς τώρα σε κάποιον, σε κοιτάει κάποιο που είναι αλλαγή, γκρινιάζει, ενώ πιστεύει ότι είναι καλό, τα παρατάει, έχει πάρα πολλού και γι' αυτό δεν παίξαν και πάρα πολύ μπάλα. Α πούμε για το κλικί, για παράδειγμα. Ναι. Έχει παιχταράδε, αλλά δεν παίξαν γι' αυτό τον λόγο. Το καλό σε μένα είναι ότι. Μπορεί να πηγαίνω σπίτι να γκρινιάζω στη Ρεβέκα, στους φίλους μου, δεν παίζω, δεν με βάζω. Όλοι το κάνω. Ναι. Υπάρχει αυτό. Όποιος το λέει αυτό ότι δεν το κάνει, είναι ψεύτης. Δεν γίνεται. Μόνο και μόνο τον εγωισμό σου να βάλεις θα το κάνεις. Απλά το καλό είναι ότι δεν τα παρατάω εύκολα. Περιμένω, δουλεύω, μέχρι να έρθει η ευκαιρία μου. Γιατί άμα τα παρατήσω, θα πω τα παράτησα. Εγώ φταίω. Τουλάχιστον να κάνω αυτό που να κάνω, να δουλέψω και να περιμένω, σε περιμένω. Και αν έρθει, θα έρθει. Αν δεν έρθει. Εγώ έκανα αυτό που είναι ναι, να κάνω. Αυτό τώρα... που είναι να κάνω στο γέρο, το έκανα. Θα δώσω άλλο. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα. Δεν ήρθε. Εντάξει. Ξέρω ότι με τον εαυτό μου καλά. Είσαι από πού είσαι από εδώ, του κλικής? Το Μελάνθιο. Από το Μελάνθιο. Έχω παίξει εκεί αντίπολο στο Μελάνθιο. Ξύλο φάγαμε.
Πόσο χρόνο ξεκίνησε, πού ξεκίνησε, πρώτη ομάδα, πρώτο γήπεδο. Πρώτο γήπεδο. 6 χρονών σε Ακαδημία στο Ηρακλή. Ωραία. Και ποιο σε πήγε εκεί. Με πήγε ο ξάδερφός μου, ο οποίος ήταν πιο μεγάλος, ο Κατσικάς, ο οποίος έπαιζε στόπερ. Είχε ξεκινήσει αυτός 2 χρόνια νωρίτερα και μετά τον τρίτο χρόνο πήγα και εγώ. Έκατσε εκεί πόσο? Έκατσε από τα 6 έως τα 18. Α, ήσουν... Ήμουν 12 χρόνια. Άρα αγαπάς Ηρακλή. Εντάξει, αγαπάω γιατί τα έζησα όλα σε αυτήν την ομάδα. Τόσο λέω τα έζησα όλα, τα έζησα όλα. Έπαιξες αλφα, πρόλαβες κάτι? Όχι, ήσουν πάντα δεύτερη ομάδα. Ήμουν από τους μικρούς μέχρι K20. Okay. Με το που έκλεισα δεύτερη χρονιά K20, ανέβηκα προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Και εκείνη τη χρονιά αφαιρέθηκαν βαθμοί, δεν θυμάμαι τι έγινε. Έγινε αυτό που έγινε. Ναι, κάτι έγινε, η ομάδα έπεσε Δέλτα. Έκατσα 6 μήνες στον Ηρακλή, έπαιξα Δέλτα Εθνική. Α, έκατσες. Ναι. Μετά διαλύσαμε. Διάλυσα οριστικά, πήρα το δελτίο μου και πήγα Δέλτα Εθνική στο Εθνικό Σοφό. Μετά θέλω να μάθω δηλαδή την πορεία σου, δεν ξέρω. Πήγα Εθνικό. Ξέρω πως Αστέρας Τύπρος και μετά. Πήγα Εθνικό Σοφού. Έκατσα 6 μήνες, έπαιξα. Πήγα Αστέρα Τρίπολη. Όχι Αστέρα Τρίπολη. Παθρακικό. Ωραία. 4 χρόνια. Δοκιμάστηκα, με πήρανε. Έκατσα 4 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο έπαιξα ένα παιχνίδι. Έβαγα κόκκινη κάρτα σε 7. Αντεπίδεση πέρα. Αντεπίδεση κόντρα αυτή. Βγήκα εγώ, κόκκινη κάρτα. Συγγνώμη παρένθεση, πώς έχεις φάει κόκκινες. Κόκκινες. Μία. Αυτή μόνο. Ναι. Okay. Το δεύτερο χρόνο έπαιξα 8 παιχνίδια προς το τέλος. Ήμουν εγώ, ήταν ο Σέρεμε, το Κουτσόπουλος, εγώ και ο Πασχαλάκης. Okay. Έπαιξα 8 παιχνίδια. Το τρίτο και το τέταρτο χρόνο τα έπαιξα όλα. Και μετά πήγα στον Αστέρα Τρίπολης. Έκανα μια τριετία εκεί. Το πρώτο χρόνο έπαιξα 10 παιχνίδια. Το δεύτερο 40. Μαζί με κύπελλα και τέτοια. Το τρίτο έπαιξα 18 και μετά πήγα στην ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί έγινε τον μπάμι σεβ για εσένα, ναι. Αστέρα. Μετά τον Αστέρα πιστεύω ότι έδειξα ενδιαφέρον από πιο μεγάλες ομάδες. Τις 3-4 μεγάλες ομάδες μετά τον Αστέρα. Γιατί τη χρονιά που έπαιξα τη φουλ με 40 παιχνίδια βγήκαμε πέμπτη, βγήκαμε και Ευρώπη. Πήγα και καλά και από εκεί έγινε. Πώς χαλάγγεις? Σχολάκι, ναι, και το σκαλό παιδί. Εκεί δύο χαβλέγεται, ταιριάζει λίγο εσύ. Εντάξει, περνάμε ωραία, να σου πω την αλήθεια, περνάμε ωραία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι η Εθνική τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει κάνει καλό κλίμα. Και αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είμαστε όλοι το ίδιο, πάνω κάτω ίδιε ηλικίε. Mm. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Και υπάρχει πολύ χαβαλέ καθημερινά. Τι α πούμε, από το ξενοδοχείο για να πάμε στην προπόνηση, στο λεωφορείο γελάμε. Είμαστε όλοι μαζί. Έχει παίζει ο Οδυσσέας ή παίζει ο Άλεξ. Κάθε βράδυ είμαστε στο δωμάτιο μαζί ή βλέπουμε βιντεάκια ή λέμε ιστορίες, λέμε ανέκδοτα ή γελάμε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και μίσος. Δεν σου λείπει να βγαίνετε με τους ίδιους, να βγαίνετε, κάνετε καθόλου, να πας σε κάποιο κλαμπ, να πας σε καφετέρια, να πιείτε, να κάνετε λίγο, να διασκεδάσετε. Εντάξει, τώρα δύσκολο. Ποιο είναι πιο ωραίο, να, με αυτούς να είσαι σε κλαμπ ή με αυτούς να είσαι στο δωμάτιο? Γιατί καμιά φορά νομίζω είναι καλύτερο στο δωμάτιο. Είναι πολύ καλύτερο. Εντάξει, λες εσύ τις εμπειρίες σου. Το τι έχω ζήσει εγώ, τι έχει ζήσει ο Οδυσσέας, ο Βασχαλάκης, όλοι. Είχε και κάνω πολύ παρέα με το Σιώπη. Αυτό είναι πολύ χαβαλέ. Ναι, που γελάμε κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ π.χ. στο δωμάτιό μα πέρανε όλοι. Δεν γίνεται να μην περάσουν όλοι ένα βράδυ. Καθόμαστε μέχρι τι 12 και γελάμε. PlayStation, τι είσαι, το PlayStation, είσαι των ταινιών, των σειρών, μουσική. Έπαιζα πολύ PlayStation. Λίγο ήθελα να χωρίσω. Το PlayStation, οκ. Γιατί γυρνούσα την προπόνηση και άνοιγα το PlayStation να μπούμε όλοι μαζί να παίξουμε Call of Duty. Αλλά πιο πολύ ξέρει, μπαίναμε για τα ακουστικά και να λέει ένα σφαζομάρι, να λέει ένα σφαζομάρι, να γελάμε. Χαχαχαχουχου. FIFA πολύ. Καλώ. Όχι, εντάξει, τώρα όχι. Αλλά FIFA πάρα πολύ πιο παλιά. Να σπάμε τηλεχειριστήρια και τέτοια. Έχει φάσει. Ναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Έχει τελευταία 2 χρόνια τίποτα. Άμα παίξω, παίξω μία φορά το χρόνο και αν. Τώρα μένετε όλοι μαζί Αθήνα ή μόνος? Α, μένετε μαζί. Πώς είναι, Άλεξ, ζωή σου με το παιδί? Εντάξει, σου πω την αλήθεια, όταν ήρθε στον κόσμο, χαλάρωσα λίγο. Χαλάρωσες? Ναι. Γιατί είμαι πολύ πιο φόκους στη δουλειά μου, αλλά χαλάρωσα λίγο και βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πολύ μου έκανε καλό σαν Γιώργο. Πολλοί με λένε
Και ακόμα και στο τοπικό ή γάμα που είμαστε εμείς, που μετά την προπόνηση, όχι, άντε να πάω σπίτι στην κόρη μου, στο γιο μου, να ράξω και να κάνω μετά την προπόνηση. Ενώ έχουν έβγα την προπόνηση, αλλά λένε, έχουν κάτι που του περιμένει ωραίο και λένε εντάξει, θα πάω σπίτι, δεν με πειράζει. Ναι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάω καλά στην προπόνηση και είναι φυσιολογικό, είμαι άνθρωπος, δεν γίνεται να πηγαίνω συνέχεια καλά. Καλά, ναι. Κάνω το μπάνιο μου, μπαρουτιασμένο από νεύρα, μπαίνω στα μάξι, μετά που ανοίξω την πόρτα και εδώ να χαμογελάει, τελειώνω όλα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που στεναχωριέμαι, πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί έχω χάσει πολλά καλά κομμάτια από την οικογένειά μου. Μπράβο, ναι. Και από τον γιο μου. Μπορεί να τώρα για τον κόσμο ακούγεται τι λέει αυτό. Αλλά είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι τώρα είχα να το δω ένα μισή μήνα. Προπόνηση, ξενοδοχείο, αγώνα. Προπόνηση, ξενοδοχείο, αγώνα. Κάθε δύο μέρες είμαστε ξενοδοχείο. Νομίζω αυτές είναι οι θυσίες που λένε ότι ένα δεν θα πιεις, ένα χάνεις ωραίες στιγμές από τους υπούς σου. Απ' την άλλη, π.χ. άμα το δεις αλλιώς, εγώ το Σαββατοκύριακο, όταν εσύ κάθεις και πίνεις τον καφέ σου, πρέπει να αποδείξω ότι είμαι καλός για να η ομάδα να πάρει το θετικό αποτέλεσμα για να προχωρήσουμε. Δεν κάθομαι. Για μένα το τεστ μου είναι το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να πούμε κάτι στους συμπαίκτες μας. Όταν κάνουμε κάποιο λάθος, ξέρουμε ότι έχουμε κάνει λάθος. Γιατί πρέπει να μας το πούνε, γίνεται να τους περάσουμε κάτι, να μην μας το λένε. Που κάζουν, ξέρεις, που σε κάζουν. Ξέρω ότι έχω κάνει λάθος, γιατί το λες. Κι εγώ το έχω κάνει. Κι άλλοι το έχουν κάνει σε μένα. Καλά, και εγώ το έχω κάνει. Πιέζει η ομάδα, βλέπεις ότι είμαστε. Ότι πιεζόμαστε, ότι δεν είμαστε καλά. Πας εσύ καλά, ο άλλος κάνει ένα λάθος και του λες, γιατί να το κάνεις εδώ το λάθος. Ναι. Π.χ. τώρα βλέπεις ότι διζοριζόμαστε ένα άλλο, να βρίσεις, να κάνεις χίλια δυο. Και μετά τελειώνει το παιχνίδι και έρχεται ο άλλος και σου κάνει sorry, ξέρεις, πάνω στην πίεση. Βρίζεις. Όχι. Μιλάς πολύ στο όνομά της μέσα. Συνέχεια. Είχα ένα προπονητή. Στο... Πού είμαστε. Στον Αστέρα. Όχι. Στον Παθραγικό. Στις αρχές είχα τον Παντελίδη. Και πήγαμε... Πρώτη μου προετοιμασία ως εθνική, πήγαμε σε 3-5 πηγάδια. Και παίζουμε ένα φιλικό. Και πριν ξεκινήσει το φιλικό μου λέει, θα ακούγεις από εδώ μέχρι το βουνό πάνω. Από εκεί που κατεβαίνουν οι αυτοί που κάνουν σκι. Και από τότε το έχω μέσα στο μυαλό μου. Θέλω να καρίζεις. Εντάξει, δεν θα καρίζω. Τρέλες. Στην αρχή μιλούσα πάρα πολύ. Όταν σου λέω πάρα πολύ, μπορεί να έλεγα άσχετα πράγματα. Κάποια στιγμή είμαστε, γιατί ήμουν και άπειρος, δεν είχα την εμπειρία. Έλεγα άσχετα πράγματα. Τώρα έχω σβήσει λίγο. Λέω 10 και σωστά. Εντάξει, και εμπειρία πλέον τώρα. 10 και σωστά. Ποιο θα πάμε σε κάτι έδρες, Καραϊσκάκη, Τούμπα, Λεωφόρο, που δεν ακούσει από εδώ, εκεί στο μισό μέτρο, δεν πλάκα καθόλου. Είδα μερικά ματς του ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα, εντάξει, ήταν το καλύτερο ποτάσμα, όντως που λένε, ότι είναι το καλύτερο ποτάσμα. Μια παρένθεση, το πιστεύατε ότι θα το πάρετε? Γιατί όλοι λέγανε Παθηναϊκός. Να σου πω κάτι, εγώ το πίστευα, το πίστευα περισσότερο όταν κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 1-3. Ωραία, ναι. Εκεί το πίστευα. Λέω εντάξει, κάπου θα γίνει μια γκέλα. Από την αρχή το πιστεύατε όμως, ή ήταν λίγο. Στην αρχή όχι. Okay. Γιατί όταν ξεκίνησε η δεύτερη προετοιμασία στο Μουντιάλ, ήμασταν 9 βαθμούς πίσω. Που ήταν μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι. Γιατί στην ουσία πρέπει να πάρεις 12 βαθμούς εσύ και να χάσεις μόλις 12 για να πας πρώτος. Αλλά το καλό είναι ότι όταν εμείς δεν κάναμε μεγάλη κοιλιά. Κάναμε κοιλιά ένα-δύο παιχνίδια. Εγώ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Εγώ πιστεύω, πίστευα ότι δεν θα έχετε καμιά ελπίδα για το πρωτάθλημα όταν τραυματίσει ο Ραούχο. Λέω που όπου χάσανε τον Ραούχο. Παιχτάρα, Ναι, είναι πολύ καλό. Φέτος, πολύ καλό παιδί. Όντως είναι, γιατί τώρα εγώ πιστεύω μερικοί το κάνουν για να δείξουν. Είναι ψυχούλη. Σε λέω όπου το ζούμε στα ποτήρια και πάμε μαζί για καφέ και βόλτες. Και... Φαντάζομαι τώρα τον Μπελίτσα να είναι στο Ρόχο, δεν θα μιλήσω κανέναν. Τέλο πάντων, και είδα και ΑΕΚ πάω και πάω ΚΑΕΚ. Μέσα στην ΑΕΚ νομίζω σε έπιασε η κάμερα να. Να βρίζω. Ναι. Δεν ξέρω. Μέσα στην ΑΕΚ ήτανε, με εσά. Και μέσα στο πάω μετά, λένε μετά εντάξει, λέω εντάξει, μπορεί να γίνει καταλάβει κτλ. Όχι, σου ούτε, ούτε θα σε δικαιολογηθώ. Έπιασε ένα και μέσα στον πάγο. Δεν έκανα κάτι, δεν έβγαλε σε κοινό. Και μέσα στον πάγο βλέπω μετά πώς πανηγυρίζει. Καλά, φταίνει και άλλοι. Η γύρω μου και τον Θασιάδη. Δηλαδή με προκαλούσαν και άλλοι. Που πανηγύρισε εκεί στον πάγο και λέω εντάξει, αυτό κάτι έχει. Όχι. Πρώτον, μέσα στην ΑΕΚ είχα άλλα δικά μου θέματα και ποια μου πίεση. Okay. Και μου βγήκε και το είπα. Ούτε το πάγο. Ούτε το πάγο. Ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον Παναθηναϊκό. Είτε στον πάγο έξω.
είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παναθηναϊκό, το ίδιο θα πανηγυρίσω. Okay. Και το άλλο που λες το πανηγυρίζω, πανηγυρίζω σε κάθε γκολ της ομάδας έτσι. Είτε εντός, τώρα... είτε εκτός. Άμα δεις από τα βιντεάκια τους πανηγυρισμούς, στα 20 γκολ, τα 19 είμαι στον πάγκο. Είδες τώρα μια φορά πήγες εκεί και το πιάσανε σε κάθε, και... σε κάθε πανηγυρισμό είμαι έτσι. Όχι, ναι, σε έπιασε η κάμερα όμως. Και φέτος, ναι, και φέτος πιο πολύ λόγω του προπονητή, γιατί αυτή, και αυτή η Αργεντίνη, ξέρεις, είναι πολύ λαϊκοί και ανοιχτοί άνθρωποι και μας έχουν κάνει μια οικογένεια, ένα άλλο κλίμα. Τι ωραίος τύπος είναι. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Μίλησα με τη Ρεβέκα γιατί ήθελα να δω τι νούμερο φοράς, ξεκίνησα με αυτό, τι νούμερο φοράς και ποιο είναι ο αγαπημένος σου υπερήρωας. Μάθαμε ότι είναι ο Spider-Man, ο ηρωίρωας και μου είπε ότι είμαι τρελός εγώ που σε κάνω δώρο αυτό το, την μπλούζα με το Spider-Man και εσύ είσαι τρελός που σου αρέσει ο Spider-Man. Γελούσε μόνο του ο Messenger. Ρώτα τον λέει άμα έχεις κάποιο γούρι ή δεν πιστεύεις σε αυτά που τα παιχνίδια. Γούρια. Πολλά πρώτα ξεκινήσουμε. Τι κάνεις. Πρώτον τα παπούτσια που φορώ για αποστολή, τα πανίνα. Okay. Σε κάθε παιχνίδι αυτά. Okay. Τώρα στο τελικό ήμουν εκτός αποστολής. Πάλι αυτά. Τα πήρα από την Αθήνα, ήρθα εδώ. Ντύθηκα από εδώ με τα ίδια παπούτσια και πήγα στο τελικό. Okay. Το άλλο μου γούρι είναι προσευχή και εκκλησία κάθε πρωί. Πριν από κάθε παιχνίδι. Περίμενε κάθε πρωί. Πριν από κάθε παιχνίδι. Τα περισσότερα παιχνίδια θα παίζαμε Κυριακή. Τώρα σου συμπάτησα. Παντού, τα σου λέω παντού, παντού. Ακόμα και μενεμένη πήγαμε και μου στείλει ένα φίλο μου. Πού πάτησε με ναι. Πριν τον πάω. Εντάξει, εκκλησία πέρα. Ο με είναι ο πατέρα μου είναι ιερέα. Όχι, πάντα. Πριν από κάθε παιχνίδι εκκλησία, χεράκι. Στο δωμάτιο πίνω ένα καφέ, 11.30 ώρα ανεβαίνω δωμάτιο. Ανάλυση παιχνιδιού. Στημένες φάσεις, χτυπήματα, corner, foul, penalty. Τα γράφω. Μετά διαβάζω προσευχή Αρχάγγελου Μιχαήλ. Τόσο πολύ. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και πέρσι το είχα ξεκινήσει και δεν το αφήνω τώρα. Δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Και έχω πάντα. Είχε το άλλο μου γούρι είναι ότι γάντι φοράω και παπούτσι και πάει καλά, δεν το αλλάζω. Το πλένει. Ναι. Okay. Τελευταία 9 παιχνίδια playoff έπαιζα με τα ίδια γάντι και τα ίδια παπούτσι. Δεν τα άλλαζα. Okay. Ενώ είχα αγοράσει καινούργια. Yeah, yeah, okay. Έκανα προπόνηση με τα καινούργια και αυτά τα φορούσα. Έλεγα βγάζει άλλο ένα παιχνίδι. Βγάζει άλλο ένα παιχνίδι και έπαιζα. Και το άλλο μου γούρι είναι έχω σε μια πετσέτα πάντα μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Άλλες 2-3 εικόνες, ένα σταυρό και, μια, και ένα μαντιλάκι από τα μετέωρα. Okay. Είχα πάει Αγίου Γεωργίου και εκεί κάνουν τάμα και ανεβαίνουν ορειβασία με, σε μια σπηλιά και αφήνουν μαντιλάκι, χρωμάνε μαντιλάκι. Και όταν εγώ έφτασα από κάτω, αυτό έπεσε. Εκεί το πήρα και το βάλα μέσα. Το είδε σαν σημάδι, σαν οτιδήποτε τέτοιο. Πήγα πρώτη φορά, έφτασα από κάτω και αυτό έπεσε. Έχει φτάσει ποτέ στο αμήνου για να μην πήγε καλά και λε: ό,τι και να κάνω, τζάμπο το κάνω. Το είχα κάνει πολύ παλιά στο Παθαραγικό όταν ήμουν. Οκ. Α, έχει χρόνια. Ναι. Πολλά έχει. Ναι, έχω πολλά. Αυτή η διαδικασία δεν είναι. Δωμάτιο 201 ήμουν φέτο. Μια αγωνιστική με αλλάξανε και πάω κάτω και του λέω: γιατί με άλλαξε δωμάτιο. Και την επόμενη ξανά 201. Εγώ θα χωνόμουν και τόσα, θα απολαύω να τα κάνω όλα αυτά. Θα... τα έχω βάλει όλα, είναι όλα μελετημένα. Ωραία. Τη Ρεβέκα λέει τη σκέψη καθόλου. Ναι, πριν τα παιχνίδια και μετά, ναι. Έλα, μεταξύ τα παιχνίδια. Πριν τα παιχνίδια, ναι και μετά. Εδώ πώς είναι η παίξη της κλικής πουθενά. Είχα έρθει να δοκιμάσω στον κλικσιακό και ο μεθερός μου δεν ήθελε. Όντως, ναι. Αλήθεια, 12, 12-13. 12-13. Άρα σε... φαντάζομαι να σε δεχόταν. Καλύτερα από μου το δέχτηκε. Ακόμα το θέμα. Είναι αυτό. Φαντάζομαι να σε δεχόταν. Καλό μου κάνει. Κακό δεν μου κάνει. Πιστεύεις ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι. Πάει σε κάποιο. Πιστεύω πολύ το... δεν ξέρω. Και η οικογένειά μου και γενικά με τράβηξε προς τα εκεί. Μου κάνει καλό. Μου κάνει πολύ καλό. Ότι πάω. Άμα δεν πάω στην εκκλησία ή δεν ανάψω κεράκι, αν δεν κάτσω μέσα στην εκκλησία να διαβάσω με τον κομποσκήνη την προσευχή μου, δεν νιώθω καλά. Νιώθω μισός πριν πάω στο γήπεδο, γενικά. Νιώθω πολύ άδειος.
Σε όσα γιόρους έχεις πάει. Ναι, δύο φορές. Σ' άρεσε. Ναι. Με νευριάζει. Θέλω εδώ τώρα την άποψη σου. Όταν, σε νευριάζει βασικά όταν κάποιος κράζει την εκκλησία, κράζει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει το ένα, βρίζει πάνω τέτοιο κτλ. Είχα συμπαίκτες οι οποίοι είναι έτσι. Επειδή δεν ακούμπωσαν εικόνες, δεν κάνανε σταυρούς, τα κάνανε μαγιασμό με την ομάδα, δεν κάνανε το σταυρό τους, αλλά κάνανε στην Λαπωνία. Κορδεύανε όλους τους μαγιασμούς. Κοροϊδεύανε, ναι, και διάφορα. Απλά εγώ το μόνο που του είπα, εγώ σέβομαι αυτό που δεν πιστεύεις εσύ. Σεβασμός. Εσύ δεν με σεβαστείς εμένα. Δεν σε ενοχλώ, δεν σε έχω καταπιέσει, δεν σε έχω δείξει με το δάχτυλο. Εντάξει, είναι άποψή σου. Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Εφόσον εγώ δεν κοροϊδεύω και δεν ενοχλώ, μην κοροϊδεύεις. Τελείως εκεί, δεν. Θέλω να πεις τα τρία πράγματα που πρέπει να έχεις. Έχω, για να σου πω κάτι. Έχω πριν το μάτσο με τον ΠΑΟΚ, κερδίσαμε 0-1. Αυτό μπορούσε να μου το πει. Μπορούσε να πει απλά ότι πριν το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Για να σου δώσω κάτι άλλο να καταλάβεις τώρα. Από άλλη. Ο Άμραμπατ και ο Σιντιμπέ. Ο Σιντιμπέ παίζει δεξιμπακ και ο Άμραμπατ δεξι εξτρέμ. Κάνουν ρεμαζάν. Ναι. Δεν έχουν κατέβει το δωμάτιο, δεν έχουν πιει νερό, δεν έχουν φάει τίποτα. Πριν την ομιλία. Μου πιάνει ένα μόνο και μου λέει: 25, το που πάει 7 και 55, θα πέσει κάτω. Να πει ότι πονά, για να πάρω τζέλ, να πιω νερό, να φάω μια μπάρα. Λέω εντάξει. Ξεκινάει το παιχνίδι, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μου λέει: τα κανόνισα λέει με το διαιτητή, θα το σταματήσει ο διαιτητή. Οκ. Okay. Εντάξει. Ξεκινάει το παιχνίδι, πάει 25, κοιτά το ρολόι, τίποτα. Πάει 27, βλέπω ένα πάγκο όρθιο. Πέσε κάτω κι αυτό. Πέφτω κάτω. Έπεσε. Ναι, βγάζω το γάντι για να. Για να κερδίσω χρόνο μέχρι να το βγάλω και να έρθει. Ναι. Και πάνε αυτοί στον πάγκο, μπαίνουν τζέλ, νερό, τρώνε μπάρα και μετά τελειώνει το παιχνίδι γιατί και μου φυλάει το χέρι. Ο οποίος πιστεύει στο Κοράνι, δεν ξέρω τι έχουν, Ραμαζάνι. Ναι. Και υπάρχουν στιγμές που λες, έχουμε διαφορετικά που πιστεύω και άλλο σεβάστηκε. Εγώ που έπεσα κάτω και απλά βγάλω το γάντι, μπορεί να κάνει για μένα. Απλά βλέπω και αυτού που πιστεύουν σε άλλα πράγματα που έχει στο Ραμαζάνι και στο Κοράνι και σε αυτά. Ότι προσέβονται πιο πολύ από εμάς, τους χριστιανούς. Είναι πιο δεμένοι. Εμείς άμα είχαμε να προσεύχεσαι τρεις φορές τη μέρα, πες μου ένα που θα το κάνεις ως δέκα. Στη ζωή μου τώρα, εκτός από την οικογένειά μου, θα έλεγα εσένα, τώρα που σε γνώρισα. Ναι, εντάξει. Τον Μπελίτσα. Ναι, πες μου ένα ως δέκα. Και εγώ μπορεί να μην μου έλεγα, εντάξει, έλα μου. Ναι, μεσημέρι, το βράδυ. Είναι πώς μεγαλώνει. Επειδή εγώ τους βλέπω. Απλώνουν το χαλάκι τους πριν την προπόνηση. Ήταν και σε εμάς ήρθαν που παίξανε. 5-6 λεπτά. Μετά την προπόνηση 5-6 λεπτά. Το βράδυ 5-6 λεπτά. Σταματάμε π.χ. με το λεωφορείο, πάμε να παίξουμε στη Λιβαδιά. Σταματάμε στα Everest. 5-6 λεπτά. Χειρότερη στιγμή. Χειρότερη στιγμή. Καριέρα ή γενικά. Γενικά. Χειρότερη στιγμή όταν μπήκε ο μικρός στην εντατική. Τότε. Πώς ήσουν, εντάξει. Κοίταξε. Είχα γίνει πέντε καλά. Είχα κυρίσει στη Ρεάλ. Είχα βγει παίχτης της εβδομάδας. Είχα πάρει βραβείο. Με είχε καλέσει εθνική. Και μετά γέννησε η Ρεβέκα και ο μικρός κόλλησε, την κόλλησε. Ναι. Και εγώ έπρεπε να τη δω 8 ώρες και να φύγω μετά για την Εθνική. Όταν πήγα και τον είδα στη θερμοκοιτή, είδαμε σωληνάκια αυτά. Ναι. Την κατάλληλη στιγμή ήρθες. Αγαπημένη. Αγαπημένη. Α, όχι, και και όμως έκανε συγκινήθηκε που ήρθες. Ρώτησα χειρότερη στιγμή της ζωής του. Τι? Χειρότερη στιγμή της ζωής του, ρώτησα. Ποια ήταν. Το μωρό. Ναι. Κάτσε μωρό και συγκινήθηκε. Σε λόγι μου. Είμαι τεράκι. Όχι, καλά είμαι. Αμάρε κι εγώ. Αν μου το ξέρα. Αυτό θέλει. Αν μου το ξέρα. Δεν το είπα, βλέπει. Αγαπημένο, όταν γύρισα. Ελλάδα. Όταν γύρισα. Όχι, δεν γύρισα Ελλάδα. Όταν γύρισα μετά την εθνική και έδωσα το μωρό στη Ρεβέκα. Και ήρθε σπίτι. Κλαις εύκολα.
Ναι. Πλέον. Συγκινούμε. Ισχύει αυτό, γιατί καταρχά μου λέει από τότε που έγινα πατέρα. Εντάξει, και όσο μεγαλώνουμε γενικά λένε. Θα του έφερε νερό. Εμένα μου είπε ένα γέροντα ότι εφόσον κλάσει εύκολα και συγκινεί εύκολα, γίνει άνθρωπο. Γίνει άνθρωπο. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε ότι δυνατοί δεν κλαίνε. Εγώ νομίζω πιο δυνατοί κλαίνε. Με αφορμή την επέτειό σα σήμερα. Ναι, καλά ξεκίνησε το πρωί-πρωί. Και επειδή. Το θυμόσαι να. Ναι, εννοείται. Α, okay. Απλά ποιο είναι το. Πήγαμε χθες μια μονοήμερη Κατερίνη. Και γυρνάμε, πάμε σε κάτι φίλο μα στον Εύω. Στον Καθάριο τον Νίκο, αν τον ξέρει, πες στην κομπανία. Ωραία, το ξέρω. Και μου λέει η Ρεβέκα τώρα. Συγγνώμη, νικήσαν κιόλα χθες. Ναι. Μου λέει η Ρεβέκα, Γιώργο, αύριο τι έχουμε. Μου λέει πέτυχα. Και μου λέει κάποιο το είπε. Ναι, αυτά τα ποτέ δεν θα τα σκηθώσουν εσύ και ναι, ναι. Όχι, δεν μου δίνω. Θέλω να σου ορκιστώ. Τι. Εγώ δώρο έκανα, η Ρεβέκα έκανε. Έκανε, ναι, λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Ότι συνοηθήκαμε με τη Ρεβέκα. Ναι. Ένα έτσι pre-δώρο, pre-game. Με τον Ιρπηρή Ρουάζ στο Spider-Man. Αλλά. Ναι. Θα σε κάνω μερικές ερωτήσεις. Πολύ 5-6 απλές. Ήθελα να μάθω λίγο του συμπαίκτη σου. Ναι. Του συμπαίκτη ΑΕΚ. Γιατί βλέπω ότι έχει μερικούς. Να το πω γαμάτους τύπους. Αλλά θα με απαντήσεις γρήγορα, εγώ θα με πεις. Δεν θέλω να, πώς το λένε, να μην πω ότι αυτός δεν είναι καλός και να μην θίξω τον κτλ. Ναι. Θα απαντήσεις ότι σου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Και μετά θα πάρεις τα λάβεις το δώρο σου από τη Ρεμπέκα και τον σκοφό. Εντάξει. Αρχικά πώς ήμουνα. Μέχρι το 10. Τι πάτσαρα. Τι πάτσαρα. Μέχρι το 10. Δεν είπες να απαντήσεις πολύ γρήγορα. Ναι. 7. Τι κάνω λάθος. Όχι. Μέχρι το 10 είναι 8. Τι κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Πρώτον, δεν κάνεις λάθος. Για μένα. Προσωπικά για μένα σου λέω. Δεν κάνεις λάθος. Μήπως είμαι λίγο ψεύτικος. Όχι. Για άλλο λόγο το λέει. Δεν κάνεις διπρόσωπες ερωτήσεις. Οκ, ναι, ναι. Αν και αυτούς πιάνουνε. Ναι, αλλά. Αυτές είναι πιασάρικες. Δεν βλέπω. Γρήγορα, απαντήσεις μου θα είναι γρήγορες και κοφτές. Ωραία. Πάμε. Ποιος συμπαίκτης έχει πιο πολύ πλάκα. Γρήγορα. Πιο πολύ γρήγορα και κοφτές. Είναι πάρα πολύ που κάνω. Άμραμπατ, Μουχαμαντή. Τι. Ωραία. Γέλιο. Ποιοι είναι πιο αυστηροί. Σοβαροί. Και... γιατί έμαθα και εσύ σοβαρός, αλλά κάνεις χαβαλέ. Σοβαροί και έτσι αυστηροί. Ναι. Κανείς. Κανείς. Τίποτα. Ποιος είναι αρχηγός, συγγνώμη. Ρόχ. Ούτε. Εγώ, όχι. Okay. Ποιος είναι πιο ντίβα. Ντίβα. Ναι. Τσούμπερ. Τσούμπερ. ποιος είναι πιο καλός συμπαίκτης. Όπως εσύ πώς το παίρνεις, όχι παιχτικά, γενικά. Και σαν χαρακτήρες και παιχτικά βάλω το πακέτο. Και σαν χαρακτήρες και παιχτικά. Ποιος είναι πιο... τώρα αυτό δύσκολο. Πρέπει να πάρω λίγο χρόνο. Ωραία, ποιος είναι πιο κακός. Όχι. να τρέχω στην ομάδα μου, Ναι. Και να μην τον αλλάζω με τίποτα. Τίποτα. Αγαπητέρου, θε να παίζει. Θε να παίζει. Μπάλα, μάνταλο. Μάνταλο, Ναι, ναι, να την κάνει κομπολόι. Ποιο χορεύει πιο πολύ στην ομάδα. Ο Πινέδα. Πινέδα. Κάθε μέρα. Ποιο βάζει. Από μεξικάνικα μέχρι παντελή. Ακούνε ισχύει αυτό που λένε ότι ακούνε ελληνικά. Δεν ξέρω, όλο με στα παντελή. Ποιο βάζει περισσότερο μουσική στα παντελή. Μητόγλου. Okay. Ποιο είναι πιο γκρινιάρη. Άμραμπατ. Δεν φαίνεται. Είναι Γκρινιάρης και ο Βίντα. Με ποιο μάλλον είναι πιο πολύ. Α, με τον Λάζαρο. Τον Ρώτα. Αυτός φαίνεται λίγο... τρελός. Ναι, αλλού. Κανονικός τρελός. Είναι, όντως. Ποιος δεν ξέρει να χάνει. Δεν ξέρει να χάνει. Ούτε καν προπόνηση, δηλαδή το βλέπεις είναι... μπαροφιασμένος. Ναι. Μπορεί να πει. Ναι, ναι. Εγώ είμαι ένας, σίγουρα. Δεν σου φαίνεται. Ναι, όχι είμαι. Γιατί είμαι, έχω πολύ πείσμα. Εγώ. Άλλος, Γαλανόπουλος. Πώς είναι αυτός. Πολύ καλό παιδί. Επέστρεψε. Ναι, okay. Γαλανόπουλος. Βίντα. Δεν με έχεις πει πουθενά τον Τζαβέλα. Και ο Τζαβέλας. Ναι. Αυτό πήγε να το πεις κάτι, θα είχε κάνει. Γιατί ναι, στα παιχνιδάκια και σε αυτά που παίζουμε μπαρούτι, μπαίνουμε μέσα και δεν βιλιόμαστε. Ξενοχωρεύεις. Ναι. Ποντιακά μου. Μπορεί ποντιακά. Τι μουσική ακούς. Τα πάντα. Δηλαδή θες μια συγκεκριμένη μουσική πριν το μάτς ή ό,τι βάλουν μέσα από το μάτς. Πριν το μάτς ποντιακά ακούω. Ποντιακά,
Πώς μπορούν να κουμπιντιά κάποιον τον παιχνίδι. Δεν ξέρω, μου αρέσουν, λίγο με ανεβάζουν, είναι από τις ρίζες μου. Και μετά τον παίρνουμε στο γήπεδο, βάζει και ο. Να μην το πω. Κάτι light, κάτι sneak, κάτι. Κάτι πιστόλια, κάτι. Και μισή για αργούς. Αργούς. Έχω μια ερώτηση. Πόσα χρόνια είσαι στην Κριστάν. Εσύ. Πόσο τελικό έχει χάσει. Ποιο σε βάλε το πίσω αυτό. Εγώ. Λέγε. Εγώ μόνο μου, αλήθεια. Έχω πάει 4 τελικού. Πόσο έχει χάσει. Έχω πάει 4 τελικού και έχω χάσει και 4. Αυτό τώρα κάποιο. Αξίζει το δώρο. Κάποιο το είπε αυτό. Δεν ξέρω. Τώρα είναι ζήλια. Έχει χάσει τελικό. Ναι. Α, δεν έπεσε. Εγώ πέσα σε όλους. Τι θα κάνω, θα πάρω λες τελικό. Δεν ξέρω. Φίλε, σαν κατάρα είναι. Εντάξει, κατάρα είναι ασπάνε είναι. Θα σπάσει. Όταν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα πάρει. Μάθε ποιο θα κορυδεύω στην ιστορία. Λοιπόν, όχι πώ μέσα στο σοκουλάκι. Τι και τι. Αστέρης και Δάκης. Άνοιξε το ζή. Φόρεσε το έστω και μια φορά φόρεσε το. Εντάξει τώρα, Spider-Man. Μη είπα να βάλουμε, λένε να βάλω ΑΕΚ. Φτάνει το ρόλο τη ΑΕΚ. Ωραία. Ωραίο, Spider-Man. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε το Tiki Tiki, το Δάκη, τον Αστέρι. Ευχαριστούμε. Πάντα, πάντα το ρόλο. Να ξέρει από σήμερα, πριν τα ματς. Σιγά, σαν πιτζάμα. Ένα βράδυ πριν. Περιμένω φωτογραφία. Να δούμε. Περίμενα το αφήνω να δω άμα τηρείς τα λόγια σου. Άμα δεν πούμε ο Μίλος Σάμπιονς Λιγκ, την έβγαλε. Τώρα δύσκολο έβαλε. Σε όλους λέω, αν και σε Αθήνα εσύ, αν και θα κατέβουμε σε Αθήνα να δούμε, πού... Βούλα. Πάντα, με όλους θέλω να ξανακάνω κάτι από αυτή τη κάμερα. Μακάρι πρώτο ο Θεός. Ξέρω εγώ... Τα κάνουμε Αγία Σοφιά. Κάτι... Και επειδή έμαθα ότι σαν εξάρι δεν είσαι καλός στα δοκάρια. Όπως κάποιος έχει τον ρίχνει κάνει τρομερό spoil, δηλαδή. Ευχαριστούμε ξανά. Καλή συνέχεια. Και θα ξαναδοθούμε κάπου. Σ' άρεσε, Σοφία. Πάρα πολύ, με συγκίνησε.